Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι μορφές του φαινομένου μπορεί να είναι πραγματικά πολλές, καθώς μέσα από κάθε νέο κοινωνικό δίκτυο ή κάθε νέα εφαρμογή ή κάθε νέο παιχνίδι μπορεί να προκύψει κάποια μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού. Πώς εκδηλώνεται το cyberbullying? Με αποστολή email ή άμεσων μηνυμάτων, με βλαβερό ή απειλητικό περιεχόμενο ή με αποστολή αστείων που γελιοποιούν τον παραλήπτη. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να σταλθούν απευθείας σε ένα παιδί ή να σταλθούν σε ομάδα ατόμων προκειμένου να ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στον εκφοβισμό. Με δημοσίευση ή αποστολή προσωπικών πληροφοριών ή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα κάποιο προσωπικό πρόβλημα σε πολλούς παραλήπτες και με δημοσίευση δυσάρεστων ή προσωπικών φωτογραφιών ή μηνυμάτων σε ιστολόγια, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες ιστοσελίδες. Με αποστολή εξευτελιστικών μηνυμάτων, βίντεο μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με αποστολή απειλών για τη σωματική ακεραιότητα στο θύμα ή σε άλλους παραλήπτες. Με τη δημιουργία ψεύτικου διαδικτυακού προφίλ σε κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τη γελιοποίηση κάποιου παιδιού ή με τη δημιουργία σελίδας ή group, όπως για παράδειγμα στο Facebook, το οποίο στοχεύει στον εξευτελισμό και στη διαπόμπευση ενός ανηλίκου. Με τη δημιουργία κάποιου είδους ψηφοφορίας σε έναν ιστότοπο, όπου τα παιδιά μπορούν να ψηφίσουν για παράδειγμα για το ποιο είναι το πιο άσχημο ή το πιο χοντρό παιδί του σχολείου, με σκοπό να εξευτελίσουν και να πληγώσουν κάποιο παιδί. Με απειλή συμπαικτών στα διαδικτυακά παιχνίδια, για παράδειγμα όταν κάποιοι παίκτες απειλούν άλλους παίκτες, στα παιχνίδια αποκλείοντας κάποιους έξω από το παιχνίδι, διαδίδοντας ψεύτικες φήμες ή κλέβοντας κωδικούς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό του παίκτη. Κλέβοντας την ταυτότητα ή παραβιάζοντας προσωπικό λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση φημών και ψεμάτων για κάποιον τρίτο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.